έτσι μιλώντας με κάποιους παίκτες του Πανελλήνιου, είπαν αρκετές κράπες. Δηλαδή έχουν φτάσει κάπου στα όρια τους. Το έχετε αντιληφθεί και εσείς και με τους δικούς σας και πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση είναι το αποτέλεσμα που μετράει και τίποτα άλλο? Έχω πει πολλές φορές ότι εδώ όταν φτάσαμε στο τέλος, τελειώνει, πλησιάζουν 3-4 μέρες, έχουν μείνει ακόμα. Βέβαια ότι το πιο σημαντικό είναι αποτέλεσμα. Παραπάνω από όλα αυτά είναι να οι παίκτες κρατήσουν την υγεία τους. Όπως είπατε εσείς, είδαμε όχι μόνο οι παίκτες του Πανιωνίου και οι δικοί μας παίκτες. Κάποιοι είχαν προβλήματα. Βέβαια, σίγουρα ότι είναι πιο ταλαιπωρημένοι οι παίκτες του Πανιωνίου, γιατί το ρόστερ τους δεν είναι τόσο μεγάλο όσο είναι ο δικός μας. Και θα δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες για την προσπάθεια που κάνανε. Υπήρχαν αρκετές ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Σίγουρα ότι η σκορ μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Αλλά ευτυχώς κρατήσαμε αυτό το 1-0 και από το σκορ μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι. Σας έχει προβληματίσει το γεγονός ότι η ομάδα δέχτηκε παραπάνω φάσεις στο αμυντικό κομμάτι από ό,τι συνηθίζει, ή απλά επειδή είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, υπάρχει πίεση και κούραση, δεν μπορείτε να ασχοληθείτε τόσο πολύ με αυτό και πλέον είναι σκοπιμότητα που σας ενδιαφέρει? Κοιτάξτε, ασχολούμαστε πάντα, είμαστε επαγγελματίες και πάντα ασχολούμαστε με φάσεις και θετικές και αρνητικές, όποιες κάνουμε και όποιες δεχόμαστε. Βέβαια, όταν μετά από τόσα παιχνίδια και πλησιάζει το τέλος, σίγουρα και η συγκέντρωση πέφτει. Βλέπουμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή όλα τα παιχνίδια στο play-off έχουν τελειώσει με ένα γκολ, σχεδόν. Δεν μπαίνουν πολλά γκολ. Βέβαια, αυτό έχει σχέση με κούραση και με την συγκέντρωση και τους επιθετικούς, όποιοι λογικά από την κούραση και όταν βγαίνουν και όταν έχουν καθαρές ευκαιρίες, το μυαλό δεν λειτουργεί και χάνονται. Και ενώ όλες οι ομάδες. Τότε σημασία έχει να, όπως είπα πριν λίγο, να οι παίκτες έχουν υγεία, να κρατήσουν την υγεία και βέβαια να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτή τη θέση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είδαμε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι να χρησιμοποιείται τον Αχιλλέα βασικό. Η αλλαγή που είχε να κάνει κυρίως με τον Δέκτη και την Κίτρινη, ότι δεν είναι τόσο έμπειρος και θέλατε να τον προστατεύσετε? Κοιτάξτε, έχουμε αυτή τη στιγμή και τον Αχιλλέα, όποιον τον χρησιμοποιούμε. Γνωρίζω πολύ καλά τον Αχιλλέα και από τις μικρές ηλικίες όταν ξεκίνησε ήταν μαζί μου και ξέρω ότι είναι ένας άξιος και καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος σε κάθε στιγμή μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Αυτό κάνει. Βέβαια, σήμερα ναι, είχε κάρτα. Στο πρώτο ημίχρονο περισσότερες φορές μας έχουν απειλήσει από την πλευρά που ήταν ο ίδιος και βέβαια ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήθελα να ρισκάρω να δεχτεί κάποια κάρτα και να μείνουμε με 10 παίκτες. Αυτό είναι. Κόουτς, ο Πάοκ έχει κερδίσει πολλά χρήματα, ο κύριος Σαββίδης πήρε το κύπελλο και βλέπουμε τώρα τα play-off σε άδεια γήπεδα. Τι play-off είναι αυτά που παίζουν από το δεύτερο στο πέμπτο και άδεια τα γήπεδα? Εσείς πώς αισθάνεστε ως πρωταγωνιστές? Συμφωνώ μαζί σας ότι σίγουρα δεν είναι ωραία εικόνα όταν βλέπεις τα γήπεδα, ιδιαίτερα όταν παίζουν οι ομάδες όποιες είναι αυτή τη στιγμή στο play-off. Κάθε παιχνίδι είναι derby, αλλά βέβαια ότι δεν είναι ευχάριστο όταν βλέπεις τα γήπεδα να μην είναι γεμάτα. Βέβαια και στη διάρκεια της σεζόν δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντα τα γήπεδα ήταν γεμάτα, αλλά εμείς είμαστε επαγγελματίες και πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, δηλαδή. Πρέπει να παίξουμε, πρέπει να τελειώσουμε τη σεζόν και πρέπει να δώσουμε ο καθένας 100% μέχρι τη τελευταία μέρα. Κάτι, εγώ να ρωτήσω για τον Μπέλγα, δεν είπατε κάτι, γιατί ήταν λίγο άσχημα για τον Μπέλγα σήμερα, με το γήπεδο, το απολογή μας έντονα, είπατε κάτι, πρέπει να προσέξει τη διαφορά που τα νέος. Κοιτάξτε, είπα και μετά από το παιχνίδι εκείνο το εκεί, ότι δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα του Πανιωνίου και με τον πάγο του Πανιωνίου αυτό που έχει κάνει ο ίδιος. Και πιστεύω ότι και ο ίδιος έχει κάνει δηλώσεις τότε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Πανιωνίου. Και τότε ήταν πολύ σημαντικό για όλους μας ότι δεν ήταν να προσβάλλει τον αντίπολο, δεν ήταν να προσβάλλει τον κόσμο. Για ποιο λόγο έχει πανηγυρίσει έτσι, αυτό ξέρει ο ίδιος και πιστεύω ότι ήταν λάθος του, καταλαβαίνει και ο ίδιος, είναι ο νέος παίκτης,
όλοι οι παίκτες σε αυτές τις ηλικίες κάποιες φορές κάνουν κάποια λάθη. Πρέπει να τους στηρίξουμε, να μην ξαναγίνουν τα ίδια.